Είναι Πασινό και τον κύριο Πετέλη. Να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Πετέλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμήτη. Τελικά τα καταφέραμε. Ευτυχώς δεν έχουμε απεργίες. Υπάρχει όμως ηρεμία. Είστε ικανοποιημένοι? Ναι, ευτυχώς τα καταφέραμε, κύριε Κιμήτρη, γιατί και εμάς στόχος μας δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Αντιθέτως, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε λόγω των καταστάσεων των οποίων υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα που μας είχαν αναγκάσει, αφού βλέπαμε ότι δεν υπήρχε το γόνιμο έδαφος για να μπορέσουμε να εξέπρουμε μια λύση και να διορθώσουμε αυτή την υποστελέχωση, η οποία διαχρονικά ταλανίζει τα δημόσια νοσηλευτήρια. Θα πούμε ότι μετά και από την σπευμένη συνάντηση, την οποία είχε ζητήσει ο κύριος Παναγίδης χθες το μεσημέρι, είχαμε πάρει, αφού αναλύσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση, είδαμε την πρόταση την οποία μας είχαμε στείλει και αναφέραμε στον κύριο Παναγίου ότι αυτή δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να γίνει αποδεκτή από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο κύριος Παναγίδης μας άκουσε και παρουσιάσε μια βελτιωμένη πρόταση, η οποία προνοεί την άμεση πρόσληψη 160 νοσηλευτικών λειτουργών. Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνει στην επίσημη εφημερίδα αύριο την Παρασκευή, για να ξεκινήσει έτσι η διαδικασία για την πρόσληψη των νοσηλευτών, των 160 πρώτων νοσηλευτών. 100 από αυτούς θα τοποθετηθούν για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες υποστελέχωσης οι οποίες υπάρχουν στα τμήματα. 35 νοσηλευτές θα τοποθετηθούν στα τμήματα ασθενοφόρων και πρώτων βοηθειών για την σταδιακή αυτονόμηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και τα υπόλοιπα 25 άτομα τα οποία μένουν, οι υπόλοιπες 25 θέσεις, θα είναι για τις νέες ανάγκες τις οποίες ο οργανισμός θέλει να ξεκινήσει άμεσα. Για τις υπόλοιπες 145 θέσεις, γιατί πρόκειται για μια συμφωνία πρόσληψης 305 νοσηλευτών, κύριε Κιμήτρη, θα ξεκινήσει σταδιακά και θα τελειώσει με σαφή χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μέχρι το Φεβρουάριο. Η πρόταση η οποία έχουμε πάρει είναι γραπτή και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο επιλύουμε ριζικά το θέμα το οποίο μας ταλανίζει ως δημόσια νοσηλευτήρια, ως νοσηλευτές, το θέμα της υποστελέχωσης, ούτως ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να παρέχουμε ψηλή ποιότητα φροντίδας για να είμαστε και ελκυστικοί, βιώσιμοι, αλλά παράλληλα κρατούσουμε δυνατά και τα νοσηλευτήρια μας εν ώψη οποιαδήποτε άλλη πανδημία η οποία μπορεί να επέρθει στο. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό, κύριε Πεντέλη? Αν κάνω σωστά τα μαθηματικά εδώ, πηγαίνουμε για 300 νέους νοσηλευτές, 300 και κάτι. 305 νοσηλευτές, αυτό έδειξαν οι ανάγκες. Δηλαδή, σήμερα τα νοσοκομεία μας είναι μείον 305 νοσηλευτές? Όχι. Να πούμε ότι τα νοσοκομεία μας, οι 305 θέσεις, περιλαμβάνονται και τις καινούργιες κλινικές οι οποίες θα ξεκινήσουν. Όπως είναι η μεταμοσχευτική, η νέα εντατική, τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνα, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και τις 105 θέσεις οι οποίες χρειάζονται για την πλήρη αυτονόμηση της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Άρα, οι υπολογισμένες ανάγκες, κύριε Κιμήτρη, τις οποίες χρειάζονται αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 200, αν συμπεριλάβουμε και την υπηρεσία ασθενοφόρων, γιατί εκεί οι νοσηλευτές μας κάνουν αυτόν τον διπλό ρόλο, εργάζονται και στο τμήμα των πρώτων βοηθειών και στο τμήμα των ασθενοφόρων της υπηρεσίας, υποστελεχώνοντας και τα δύο τμήματα ταυτόχρονα. Είναι περίπου 200 οι ανάγκες οι οποίες χρειάζονται για τα νοσηλευτήρια, για τα τμήματα εσωτερικής νοσηλείας. Αν κάνουμε την πρόσθεση, είναι περίπου 110. Αλλά τι ήταν αυτό που άλλαξε με τη χθεσινοβραδινή συμφωνία και τελικά έχουν αρθεί τα απεργιακά μέτρα? Να πούμε ότι η πρόταση την οποία είχαμε πάρει ήταν για 150 προσλήψεις κάλυψης των νέων αναγκών και μερικών από τις υφιστάμενες ανάγκες, και δεν περιείχε καθόλου μέσα την πρόσληψη νοσηλευτών για την αυτονόμηση της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και από τη δική μας την πλευρά. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, αυτή η υπηρεσία, κύριε Κιμήτρη, θα έπρεπε να έχει αυτονομηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει καθυστερήσει. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστός, γιατί όπως σας έχω προαναφέρει, υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται και εντός των τμήματος των πρώτων βοηθειών, αλλά και στα ασθενοφόρα, επιτελούντας αυτόν τον διπλό ρόλο, ο οποίος δεν είναι σωστός, δεν είναι λειτουργικός και υποστελεχώνει ταυτόχρονα και τα δύο τμήματα. Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι πρώτες προσλήψεις? Αντιλαμβάνεστε ότι οι θέσεις προκυρήσονται άμεσα.
Η διαδικασία θεωρώ ότι θα περάσει περίπου ένας μήνας, υπολογίζομαι, κύριε Κημήτρη, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες προσλήψεις. Θα μπορέσουν όμως οι νοσηλευτές να πάρουν τις άδειές τους μέσα στο καλοκαίρι ή θα συζητάμε? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουν οι νοσηλευτές να πάρουν τις καλοκαιρινές τους άδειες όπως θα έπρεπε να τις πάρουν. Παρ' όλα τα αυτά, θεωρούμε ότι, όπως μας είχε ενημερώσει και ο ΚΙΠΗ, ξεκινά άμεσα την αναδιοργάνωση και την ανακατανομή προσωπικού με ένα σχέδιο, το οποίο μια εργασία την οποία θα κάνει. Αν μπορούν να εξοικονομηθούν κάποιες θέσεις και να γίνει μια καλύτερη ανακατανομή εντός των νοσηλευτηρίων, κάτι το οποίο και εμείς ζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό για να γίνει από τον ΚΙΠΗ, κύριε Κημήτρη, και μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να αποσυμφορήσουμε τμήματα για να μπορούν να δοθούν οι καλοκαιρινές άδειες, όχι ολόκληρες, αλλά τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κημήτρη. Το θέμα είναι ότι έχουμε επιτέλους μια πρόταση μπροστά μας με την οποία θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης και του χρόνου ξανά το καλοκαίρι να μην βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο να φωνάζουμε για τις καλοκαιρινές άδειες, όπως φωνάζαμε και πέρσι και πρόπερσι, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχουμε σωστά στελεχωμένα τα τμήματα για να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντες ποιοτικές φροντίδες υγείας. Μπορούμε να περιμένουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, γιατί θέμα μας είναι να λυθεί ριζικά αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αν καθυστερήσει λίγο, θεωρώ ότι μπορεί να δείξουμε την υπομονή, σαν νοσηλευτές, το έχουμε κάνει. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά. Υπήρξε και παρέμβαση του Υπουργού Υγείας χθες στις συζητήσεις σας? Όχι, δεν υπήρχε παρέμβαση. Εξ όσο γνωρίζω, κύριε Κημήτρη, ο Υπουργός Υγείας θεωρώ ότι και σε προηγούμενες του δηλώσεις είχε κάνει σαφές ότι πλέον το προσωπικό το οποίο εργάζεται στον ΟΚΙΠΗ είναι αρμοδιότητα και συζητά μαζί με τον οργανισμό, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ και τις διευθυντικές του ομάδες. Έχω δει τις δηλώσεις του Υπουργού, τις οποίες έχει κάνει. Προτιμώ όμως, κύριε Κημήτρη, να παραμείνω στην τοποθέτηση του Υπουργού ότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και ο τρόπος με τον οποίο συζητά το προσωπικό μαζί με τον οργανισμό. Δεν είναι αρμοδιότητα πλέον ούτε του Υπουργού Υγείας, αλλά ούτε και του Υπουργείου.